Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε επίσης στο κανάλι μου. Είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε δοκιμή σε καινούργια προϊόντα. Συγκεκριμένα όλα είναι σταλμένα από το ηλεκτρονικό κατάστημα roos.gr. Σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι μου ήρθανε. Έχουμε κυρίως παλέτες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να σας τις δείξω, γιατί τώρα βλέπετε το μετά. Και το μετά σημαίνει ότι έχω δοκιμάσει αυτά τα πράγματα που είναι να σας δείξω. Οπότε έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου ήδη. Και αυτό εδώ πέρα το χαμόγελο δεν είναι τυχαίο. Μου άρεσαν όλα πάρα πολύ. Οπότε σας το χαλάω από τώρα να το ξέρετε. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ ευχάριστο βίντεο με πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Με αφορμή λοιπόν αυτό το πακέτο, αποφάσισα να σας κάνω ένα βίντεο που δοκιμάζω τα νέα προϊόντα που μου έστειλαν. Θέλω να πω στο Ρούζ ένα τεράστιο ευχαριστώ για την γενναιοδωρία του. Όπως επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι θα έχουμε σήμερα και διαγωνισμό, γιατί σκέφτηκαν και εσάς εκτός από μένα. Οπότε, άμα θέλετε να δείτε πώς έχω κάνει αυτό το μακιγιάζ, ποια είναι τα νέα προϊόντα τα οποία πέτυχαν αυτό το μακιγιάζ, όπως επίσης και ποιο είναι το δικό σας δωράκι, συνεχίστε να βλέπετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Λοιπόν, έχω κάνει τα βασικά. Έχω κάνει βάση, κονσίλερ, σετάρισμα και έχω κάνει και τα φρύδια μου, γιατί δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτά. Και θα περάσω στο πρώτο πάρα πολύ ωραίο πράγμα, το οποίο είναι η παλέτα σκιών και είναι αυτή εδώ. iHeart Makeup και συγκεκριμένα είναι η Chocolate Orange παλέτα. Σας έχω δείξει ήδη την Rose Gold και τα είχαμε πάει πάρα πολύ καλά. Μάλλον δεν γλιτώνω να δοκιμάσω και όλη την υπόλοιπη σειρά. Τέλος πάντων, αυτή τη φορά έχουμε λοιπόν αυτή τη συσκευασία και από μέσα έχει αυτά τα χρώματα. Έχει αυτά τα χρώματα. Γενικά η παλέτα πιστεύω θα γίνει όνειρο κάθε κοπέλες που θέλει λίγο να πειραματιστεί με πιο ζωντανά χρώματα. Άνοιξη έχουμε εξάλλου, θεωρώ πως θα τη βολέψει πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε θέλω να σας πω ότι δεν έχω κάτι, ούτε είμαι υποτονική λογοψυχολογίας. Απλά παίρνω κάτι φάρμακα τα οποία με χαλαρώνουν πάρα πολύ, γιατί έβγαλα ένα πρόβλημα στον αυχένα μου και δεν μπορώ να κουνηθώ. Οπότε αυτά τα φάρμακα, επειδή σε χαλαρώνουν λίγο, θα φαίνομαι κάπως έτσι. Αλλά δεν έχει να κάνει με τίποτα με τη ψυχολογία μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα και ας αφήσουμε τα προβλήματα υγείας. Θα ξεκινήσω με την απόχρωση Clementine, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο γλυκό χρώμα για να το ξεκινήσουμε ως μεταβατικό εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο. Ξεκινάω λοιπόν με κυκλικές κινήσεις να χτίζω το χρώμα πάνω από το καπάκι του ματιού και κυρίως στηρίζομαι εξωτερικά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η παλέτα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει ακριβώς τις αποχρώσεις που έχω ενημερωθεί ότι θα παιχτούν φέτος σε νέα τάση. Η μόδα είναι τα πορτοκαλί, τα ροδακινή, τα κίτρινα και στα μάτια και στα χείλη. Οπότε πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα μακιγιάζ πολύ μοντέρνο σήμερα. Τώρα παίρνω ένα καθαρό blending πινέλο και θα περάσω στην απόχρωση Needle, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα, την οποία θα τη χρησιμοποιήσω λίγο πιο κάτω από το σημείο που μόλις πριν κάναμε την εφαρμογή του μεταβατικού χρώματος. Και μόλις το περισσότερο χρώμα καθίσει σε αυτό το σημείο, θα αρχίσω σιγά σιγά να κάνω blending προς τα πάνω. Διακρίνω ίδια χαρακτηριστικά στο τρόπο που απλώνουν οι σκιές με την πρώτη παλέτα που δοκίμασα από αυτή τη σειρά, την Rose Gold. Επομένως έχω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ έντονα τα χρώματα, ότι μπλεντάρονται πολύ εύκολα, βίαστα, πράγμα το οποίο σου κάνει και πιο εύκολη τη ζωή, γιατί δεν μπορείς να περάσεις πάρα πολλές ώρες μερικές φορές κάνοντας συνέχεια την ίδια κίνηση, μπορείς να ξεμπερδέψεις πολύ πιο εύκολα. Πριν περάσω στο να βάψω το καπάκι, θα ενισχύσω με την απόχρωση Desert, η οποία θα είναι και η βασική σκιά που θα φαίνεται και θα επικρατεί. Είναι αυτή εδώ και αυτή θα την περάσω στα σημεία που μόλις τώρα κάναμε το μεταβατικό χρώμα. Ξέρω ότι θα φανεί πάρα πολύ επιθετικό αυτή τη στιγμή και ίσως να ξενήσει λίγο. Πιστεύω όμως ότι μόλις βάλω και τα υπόλοιπα χρώματα που έχω στο μυαλό μου θα δείξει όμορφο. Θα ενισχύσω παραπάνω αυτό το κομμάτι, αλλά πρώτα θα πάμε να ασχοληθούμε τώρα με το κυρίως μάτι, δηλαδή το καπάκι του ματιού. Θα πάω λοιπόν και θα καθαρίσω, θα κάνω ένα cut crease με ένα concealer και ένα flat πινελάκι. Και αφού το έχω καθαρίσει θα περάσω στην απόχρωση Orange, η οποία είναι αυτή εδώ, και θα γεμίσω όλο το καπάκι μου με αυτό το χρώμα. Wow! Wow! Και δεν έχω καν βρέξει το πινέλο μου. Στη συνέχεια θα περάσω στην απόχρωση Segment, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι μια καφέ αρκετά σκούρη
και θα αρχίσω να στηρίζομαι και να χτίζω το εξωτερικό κομμάτι του ματιού, αρχικά με τα βουναριστές κινήσεις και έπειτα κυκλικά, προς τα επάνω. Έχουμε προς το παρόν αυτό το αποτέλεσμα, τώρα θα το ενισχύσω λίγο με την απόχρωση Silky Smooth, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Θα τη χρησιμοποιήσω λίγο εσωτερικά του ματιού για να μπορέσει να δώσει περισσότερη φωτεινότητα. Θα πάω να βάλω τώρα ψεύτικες βλεφαρίδες και θα επιστρέψω να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Μπήκαν και οι ψεύτικες βλεφαρίδες. Έχω χρησιμοποιήσει τις Wisp Lashes από W7. Τις έχω καταλιώσει, μου αρέσουν πάρα πολύ. Συγκεκριμένα είναι στο σχέδιο WL15. Και τώρα θα πάμε λίγο να ασχοληθούμε με το κάτω μέρος του ματιού, το οποίο δεν θα είναι πολύ περίπλοκο. Αυτό που θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω την απόχρωση Nibble, η οποία είναι αυτή εδώ. Και θα πάω σταδιακά να χτίσω το κάτω κομμάτι του ματιού, ξεκινώντας πιο επιθετικά στην εξωτερική γωνία και σβήνοντας ελαφρώς προς τα μέσα. Και με το ίδιο πινέλο θα περάσω στην απόχρωση Clementine, η οποία είναι αυτή εδώ, και θα περάσω και αυτό το χρώμα λίγο πιο κάτω, για να γίνει λίγο πιο smoky. Παίρνω ένα μολύβι χιλιών από Catrice στην απόχρωση Creme Brulee, θα πάω να γεμίσω λίγο τη γραμμή του νερού με αυτό το χρώμα. Και με ένα καθαρό πινελάκι το οποίο μου προσφέρει γωνία θα περάσω στην απόχρωση It's Mine, η οποία είναι αυτή εδώ, και θα πάρω μια γενναιόδορη ποσότητα και θα την εφαρμόσω στην εσωτερική γωνία. Με συγκινεί η απόδοση της παλέτας, πραγματικά με συγκινεί. Και θα βάλω και λίγη μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες. Η παλέτα απλά με ενθουσίασε, μου άρεσε πάρα πολύ. Έγραψαν όλες τις σκιές που έβαλα πάρα πολύ ωραία, πολύ αβίαστα. Και μου άρεσε και το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, θέλω πάρα πολύ να μου πείτε κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται. Τώρα θα περάσω λίγο σε ζεστάματα. Γιατί η επόμενη παλέτα που είναι να τεστάρουμε έχει να κάνει με λάμψεις. Και είναι από την εταιρεία Profusion. Είναι η Pro Highlight. Έρχεται σε πάρα πολύ elegant και επαγγελματική, θα έλεγα, συσκευασία. Έχει λοιπόν μέσα πάρα πολλές αποχρώσεις με highlighters. Όπως επίσης έχει και 3 ειδικά πινέλα για να κάνεις την εφαρμογή τους. Θα ασχοληθούμε σε πάρα πολύ λίγο με αυτήν. Θέλω απλά να ξέρετε τι να περιμένετε. Επομένως πάω γρήγορα να κάνω τα ζεστάματά μου και επιστρέφω για να δούμε τα highlighters. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πιο διεξοδικά την παλέτα. Ονομάζεται, όπως είπαμε, Pro Highlight. Έχει μέσα 15 highlighters. 4 είναι υγρής μορφής και τα υπόλοιπα είναι σε πουδρένια υφή. Και έχει λοιπόν 3 πινέλα τα οποία μου φαίνονται πάρα πολύ όμορφα. Θα τα βγάλω τώρα για να τα δείτε. Το ένα είναι blending πινέλο, το οποίο λογικά χρησιμοποιείται για τα highlighters σε σημεία που θέλεις να φωτίσεις εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα που μπορείς άνετα να το χρησιμοποιείς για foundation άμα θέλεις, και η κλασική βεντάλια, πάρα πολύ συνηθισμένο πινέλο για να κάνεις την εφαρμογή του highlighter. Σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσω κάποια αρκετά σκουρόχρωμη, διότι εγώ είμαι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη και δεν θα γράψει σωστά, θα αφήσει χρώμα αντί να με φωτίσει. Η παλέτα όμως είναι σχεδιασμένη λογικά για να καλύπτει όλες τις ανάγκες, από την πιο μελαχρινή μέχρι την πιο ανοιχτόχρωμη. Πιστεύω πως θα κινηθώ σε αυτές τις δύο, οι οποίες συγκεκριμένα είναι η Sugar Crush και η Burr, άμα τις λέω σωστά και δεν τις έχω σκοτώσει. Αρχικά λοιπόν θα πάρω αυτό εδώ πέρα το πινελάκι, γιατί όχι, και θα χρησιμοποιήσω την Sugar Crush. Έχει μια χρυσή essence, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν είναι το χρυσό το έντονο, που σημαίνει ότι θα γράψει πάρα πολύ καλά και σε πιο ανοιχτόχρωμες. Επίσης το πινέλο πάρα πολύ μαλακό και πολύ πρακτικό. Θα πάω όμως στο πινέλο Βεντάλια και θα πάω στην απόχρωση Bear, η οποία είναι μια παγωμένη που πρέπει να έχει και γαλάζιους υποτόνους, έτσι όπως το βλέπω. Και θα πάω από πάνω να δω τι μας κάνει και αυτή η απόχρωση. Εντάξει, το απογείωσε. Το απογείωσε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Να σου πω λίγο πώς φαίνεται στο πρόσωπο, γιατί λογικά δεν θα μπορέσεις να το καταλάβεις. Έχει υγρή εμφάνιση, δεν παραπέμπει σε καμία περίπτωση σε σίμερ, δεν παραπέμπει σε καμία περίπτωση επίσης σε γκλίτερ. Είναι σε αυτό το υγρή εμφάνιση, η φυσική γυαλάδα. Φυσική τώρα, ξέρεις, κατάλαβες. Φυσική γυαλάδα. Λοιπόν, θα πάρω λίγο στο δάχτυλο την απόχρωση Burr και θα πάω στην κορυφή της μύτης μου να δώσω λίγη φωτεινότητα, όπως επίσης και σε αυτό το σημείο. Αβίαστα. Όλα σήμερα φτού έχουν γίνει αβίαστα. Λοιπόν, και επειδή έχουμε και άλλα σημεία να φωτίσουμε, μπορώ να πάω στην απόχρωση Trusting, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα, και θα τη χρησιμοποιήσω στο πηγούνι μου με αυτό το πινέλο. Θα πάω λοιπόν τοπικά, τσούπου τσούπου, και θα βάλω σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ απαλό.
Η παλέτα μου άρεσε πάρα πολύ, μου αρέσουν οι λάμψεις που μου προσέφερε, μου αρέσει η ποικιλία που έχει μέσα, η χρωματική. Έχω να πω τα καλύτερα προς το παρόν. Φυσικά θα χρειαστεί να την ελέγξω κι άλλο και να παίξω μαζί της. Παρ' όλα αυτά, σου έχω την εκπληξούλα που σου έλεγα και πριν στην αρχή. Αυτή η παλέτα λοιπόν θα γίνει δική σου και δεν είναι και πολύ οικονομική, είναι στα 26 ευρώ. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το Ρούζου έδωσε την ευκαιρία σε μένα να κάνω ένα διαγωνισμό για εσάς. Επομένως, όσοι θέλετε να συμμετέχετε, πολύ απλά ανοίξτε το κουτάκι πληροφοριών για να δείτε τους όρους συμμετοχής και αυτή εδώ πέρα η παλετάρα μαζί με τα πινέλα κτλ. Θα γίνει δική σας. Τώρα θα συνεχίσω με μία άλλη παλέτα, η οποία αυτή τη φορά είναι από την εταιρεία Sleek. Ονομάζεται Eye & Cheek Palette και συγκεκριμένα είναι η All Day Soir ή Soiree. Δεν γνωρίζω γαλλικά, ελπίζω λοιπόν για ακόμη μια φορά να μην το σκότωσα. Είναι μια πάρα πολύ μικρούλα αλλά πάρα πολύ βαριά. Γενικά οι συσκευασίες της Sleek είναι πάρα πολύ επαγγελματικές και φαίνεται ότι είναι ακριβό, ρε παιδί μου, αυτό το προϊόν. Αν και δεν είναι γενικά πάρα πολύ ακριβή εταιρεία. Έχει ρουζ, έχει highlighter και έχει και δύο σήμερι και δύο matte σκιές από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Νομίζω πως σήμερα θα χρησιμοποιήσω από αυτή την παλέτα το ρουζάκι, γιατί σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει όλο το πρόσωπο, επομένως δεν μπορώ να αξιοποιήσω, πιστεύω, κάτι άλλο. Και highlighter δηλαδή πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Κάτσε να δω. Το highlighter φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν θα βάλω κι άλλο highlighter γιατί πιστεύω ότι μετά θα το παρακάνω. Οπότε θα πάρω ένα πινέλο για ρουζ. Θα χρησιμοποιήσω την παστέλ ροζ απόχρωση που έχει μέσα η παλέτα. Φαίνεται ότι έχει ελαφρώς γκλιτεράκι, ελπίζω να μην φαίνεται τόσο έντονο στο μάγουλο γιατί δεν είμαι σε φάση πολύ γκλίτερα αυτή την περίοδο τέλος πάντων. Αλλά όχι, κάθεται πάρα πολύ ωραία. Το γκλίτερ από ό,τι βλέπω δεν γράφει πολύ έντονο στο πρόσωπο, ούτε βλέπω κάποια κομματάκια γενικά. Επίσης να πω ότι δεν χρειάζεται, το ρούζι το καταλαβαίνεις κατευθείαν, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Μου άρεσε πάρα πολύ πως στρώνει και φαίνεται πάρα πολύ φυσικό. Ήταν να δεις που ένα καλό μακιγιάζ το οποίο σου άρεσε στην πορεία του, σε κάνει να ξεχνάς και υπνηλίες, σε κάνει να ξεχνάς και κόπωση και γενικά ό,τι αρνητικό μπορεί να σου φέρει ένα μείο χαλαρωτικό χάπι. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ακόμα με λίγο. Τέλος πάντων, ελπίζω να το συγχωρέσετε αυτό το πράγμα όπως είπα και πριν. Λοιπόν, και τώρα θα περάσω σε κραγιόν. Μου έστειλε το ρούζ, το Rouge Edition Velvet. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι από την εταιρεία Bourjois. Η απόκριση του είναι το Honey Mood στο νούμερο 16. Λοιπόν, κατέβασε και το μαλάκι κάτω. Το κραγιόν μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίτα να δεις που κατέληξε μονοχρωματικό το μακιγιάζ από το πουθενά. Όμως εμένα προσωπικά δεν με χαλάει καθόλου. Πιστεύω ότι είναι τέρμα στη μόδα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Θέλω πάρα πολύ όμως να μάθω. Πάρα πολύ σύντομα να σας πω ότι η παλέτα έχει γίνει ήδη αγαπημένη μου. Μου άρεσε ό,τι χρώμα και να έβαλα. Έπαθα σοκ από την απόδοσή της. Μου άρεσε επίσης ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν το βρίσκεις πάρα πολύ συχνά στις οικονομικές παλέτες. Όταν αναμειγνύεις κοντινά σε αποχρώσεις χρώματα, συνήθως μπερδεύονται και δεν είναι ξεκάθαρο πού ξεκινάει το ένα χρώμα και πού τελειώνει το άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι φανερό ότι υπάρχει καφέ, είναι φανερό ότι υπάρχει πορτοκαλί και είναι σχετικά φανερό ότι υπάρχει ένα λίγο πιο ανοιχτό πορτοκαλί στην άκρη. Οπότε την παλέτα την προτείνω με κλειστά μάτια, την αγάπησα πραγματικά. Πιστεύω ότι θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένες όσοι την αγοράσετε ή επιλέξετε να την τσεκάρετε γενικά. Να και στην παλέτα του διαγωνισμού, γενικά δεν θα σας πω κατ' αρνητικό, μην περιμένετε κατ' αρνητικό γιατί πραγματικά το έχω κατευχαριστηθεί το σημερινό μακιγιάζ. Η παλέτα περιέχει μια ποικιλία που μπορεί να βολέψει οποιαδήποτε επιδερμίδα, ενώ σε θέμα χρώματος, απόχρωσης, έχει τα πιο καμένα, έχει τα πολύ παστέλ, έχει τα λίγο πιο ουδέτερα ρομαντικά. Γι' αυτά δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν τα δοκίμασα και δεν θέλω να βγάζω αυθαίρετα συμπεράσματα. Θεωρώ τρομερά πρακτικό το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει παλέτα τρία πινέλα τα οποία όχι μόνο για το highlighter σου μπορείς να τα αξιοποιήσεις κανονικά και για τις σκιές σου, ειδικά αυτό που είναι ένα καθαρό blending πινέλο. Δεν μπορώ να πω πολλά λόγια για τη Sleek γιατί δοκίμασα μόνο το ρουζ το οποίο μου άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνεις δεν μπορώ να σου πω ότι είναι μια τέλεια παλέτα ή δεν είναι καλή. Έχω ακόμα να δοκιμάσω τα υπόλοιπα χρώματα της παλέτας. Παρ' όλα αυτά γενικά με τη Sleek δεν έχω ποτέ κανένα παράπονο, δεν έχω πάρα πολλά πράγματα, αλλά γενικά ακούω καλές κριτικές στα περισσότερα προϊόντα τους. Και τέλος το κραγιονάκι μπορώ να πω ότι είναι από τα χρώματα τα οποία δεν είχα. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ πρακτικό. Δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό το έντονο μάτι για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις. Το συγκεκριμένο πέρα από τη δεκολέ καθόλου είναι επίσης ανεξίτηλο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και μου αρέσει πολύ η απόχρωση. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και πάνω απ' όλα ελπίζω μέσα από την καρδιά μου να σας άρεσε το μακιγιάζ. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τις ειδικές εντυπώσεις από κάτω. Θα τα πούμε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα σε νέο και ελπίζω να είμαι και λίγο πιο ξύπνια και πιο δραστήρια. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν. Να είστε καλά και φιλάκια πολλά πολλά πολλά.